περισσότερα από τα μισά επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά αφορούν παιδικά παιχνίδια. Πιο συγκεκριμένα, το 58% των μη εδόδημων προϊόντων που καταγράφηκαν το 2021 στην Κύπρο, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Κομισιόν για το Safety Gate, αφορούν παιδικά παιχνίδια. Τα παιχνίδια ακολουθούν και τα είδη ένδυσης με το ποσοστό να ανέρχεται στο 16%, ενώ και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αυτοκίνητα βρίσκονται για πρώτη φορά στην κορυφή του καταλόγου των ελεγχόμενων προϊόντων. Αλλά για την Κύπρο ειδικά είναι πολύ ανησυχητικό το ότι βρίσκουμε συνεχώς παιχνίδια για τα παιδιά μας ακατάλληλα, επικίνδυνα. Από τα 47 αντικείμενα, τα 27 αφορούν παιχνίδια. Οι κύριοι λόγοι που ένα παιχνίδι μπορεί να χαρακτηριστεί ως ακατάλληλο είναι οι χημικές του συστάσεις, αν έχει κίνδυνο για πνιγμό, αν περιέχει μικρά αντικείμενα που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά, είτε και επειδή παρουσιάζει ψεύτικο σήμα καταλληλότητας. Η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποιεί εκστρατείες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για έλεγχο παιχνιδιών με σκοπό να πιστοποιηθεί εάν είναι ακατάλληλα. Τα αγοράσαμε ως υπηρεσία από διάφορα καταστήματα, κάποιες ποσότητες και τις στείλαμε στο εξωτερικό, σε συγκεκριμένο εργαστήριο που τρέχει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, για να δούμε τελικά αν είναι ασφαλή αυτά τα προϊόντα. Τα κατάλληλα προϊόντα μετά τον έλεγχο αποσύρονται από την αγορά.